Ναι. Γιατί πέταξα, με ρωτάς, γιατί πέταξα το γεώκτιο στο Βενιζέλο. Ακριβώς. Το πέταξα διότι έχει φέρει νομοσχέδιο και ταλαιπωρεί τον κόσμο με delay, με περικοπές, χωρίς να ρωτάει οτιδήποτε, και επειδή εγώ είμαι ναυτικός, έπιασε, εμείς είναι πολύ δύσκολο και σκληρό επάγγελμα που δεν μπορεί να το κάνει εύκολα ούτε κι εσύ σαν νέος, και πολλοί άνθρωποι το κάνουν μόνο μερικοί, δεν ξέρω από ποια άποψη, πιο πολύ οικονομική. Ήρθε και έβαλε χέρι στο ταμείο των ειδών, τον ΑΤ, το οποίο θα μας φορολογήσει τις συντάξεις τις οποίες τις βγάλαμε με αίμα και υδρότα. Πέραμε συνάλλαγμα συνέχεια φέρναμε και φέρνουμε μέχρι σήμερα, ενισχύουμε την οικονομία του τόπου. Τα λεφτά τα φέραμε απ' έξω και δεν τα δημιουργήσαμε από εδώ όπως όλοι οι Έλληνες. Με κλέβουν όλοι αυτοί. Αλλά το θέμα, ξαναέρχομαι πάλι, ποια ήταν η κίνηση του γιαουρτιού. Εκεί αγανάκτησε. Και όταν έβλεπα τη χοροϊδία την οποία, όχι τόσο που μ' ανάφερε, και έβλεπα και το πλακάτι που είχε και έλεγε «Πρώτα ο πολίτης». Το είχαμε πριν τις εκλογές αυτό, «Πρώτα ο πολίτης». Έχω αυτό όποτε θέλεις. Εγώ είχα πάρα πολλά φυλάδια και προγράμματα του ΠΑΣΟΚ πριν τις εκλογές. Η χάρη μου έχει φτάσει να μοιράζω τέτοια μέχρι την κόρη μου. Έχω πλησιάσει. Έχω βοηθήσει εδώ κατά πολύ το ΠΑΣΟΚ με πολλούς ψήφους που μου έλεγαν πολύ τι πρέπει να ψηφίσουμε, και έλεγα ο Καραμαλής μας έφερε, η ελπίδα μας είναι το ΠΑΣΟΚ τώρα με όλα αυτά, με αυτά που λένε, με αυτά που γράφουν. Αυτά που πιστεύουμε, το ΠΑΣΟΚ που το ξέραμε, που δεν είχε. Να παροτρύνω τον κόσμο, και ψήφισαν, σε πληροφορώ, πάρα πολλοί άτομα. Και με ποιο πρόσωπο θα βγούνε, αυτά θα τα γράψει. Με ποιο πρόσωπο θα βγουν να ζητήσουν την ψήφο τα δύο κόμματα του μνημονίου που γνώριζαν, της κουκουρομαχίας, του Σαμαρά, τα οποία είναι αυτοί οι κοντοβράκηδες όλοι. Κοντοβράκηδες, δεν φοράνε παντελόνια, πρέπει να τα βγάλουν. Το λέω δημοσίως, και όποιος θέλει ας έρθει να μου ζητήσει το λόγο. Γιατί ο πολιτικός ή οτιδήποτε που τον εμπιστεύεται ο Έλληνας πολίτης για να του δώσει την ψήφο του και να θεωρηθεί ότι θα κυβερνηθεί από υγεία, από παιδεία, από εργασία, από μια, ας πούμε, ανθρώπινη. Όχι να έχουμε τη ζούγκλα, όχι τη ζούγκλα και τελείως την ταπείνωση αυτινού του ελληνικού λαού με την ιστορία του και τα πάντα που τον έχουν κάνει ζητιάνο, και όχι άλλο τίποτα. Το ξεφτιλίζουν όλοι. Δεν είμαστε όλοι όπως είναι οι πολιτικοί κοντοβράκηδες και ελάτε περάστε.